Παρί από την Αλγερία και τη Συρία, κρατώντας λωστούς που ξύλωσαν από διπλανό εργοτάξιο του μετρό, επιτέθηκαν με βιαιότητα σε Κινέζους επιχειρηματίες στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη με σκοπό να τους κλέψουν. Ένας από τους Ασιάτες επιχειρηματίες βρέθηκε αιμόφυρτος στο έδαφος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και νοσηλεύεται ακόμα στο ΑΧΕΠΑ. Η ομάδα των αραβόφωνων προσπάθησε να αποσπάσει χρήματα και κινητά από τους Κινέζους, οι οποίοι αντιστάθηκαν. Ακολούθησε σφοδρή συμπλοκή και μάχες σώμα με σώμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες του Βόρεια.gr, κράτησε αρκετά λεπτά και καθ' όλη τη διάρκεια η ομάδα των νεαρών δρούσε ανεξέλεγκτα, μέχρι που ήρθε η αστυνομία και συνέλαβε 5 από αυτούς. Στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα από αλλοδαπούς και οι κάτοικοι κάνουν λόγο για έλλειψη αστυνόμευσης και κίνδυνο γκαιτοποίησης της περιοχής.